Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει τον πλανήτη η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Καρέ-καρέ αποτυπώνεται σε βίδεο η στιγμή της επίθεσης, όταν ο δράστης που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από τον υποψήφιο πρόεδρο πυροβολεί με αυτόματο όπλο. Οι άνθρωποι της ασφάλειας σπέβδουν να τον προστατεύσουν και να τον απομακρύνουν, ενώ είναι εμφανές το τραύμα του, με το αίμα να τρέχει από το αυτί του. Ο δράστης πέφτει νεκρός από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή των μυστικών υπηρεσιών, αλλά νεκρός είναι και ένας από τους παριστάμενους, ενώ υπάρχουν και δύο ακόμη τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ πέφτει κάτω αιμόφυρτος, καθώς σφαίρα τον έχει χτυπήσει στο αυτί σε μια απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στην Πενσιλβάνια. Οι ειδικές δυνάμεις καλύπτουν την περίμετρο, ενώ επικρατεί πανικό στον κόσμο. Ο δράστης είχε στηθεί στην οροφή ενός κτηρίου περίπου 140 μέτρα μακριά και σημάδευε τον Τραμπ με το τουφέκι του. Δευτερόλεπτα μετά, ο δράστης εξουδετερώνεται από ελεύθερους σκοπευτές της μυστικής υπηρεσίας. Οι πράκτορες σηκώνουν τον Τραμπ έχοντας τον συνέχεια καλυμμένο, ενώ εκείνος σηκώνει τη γροθιά του και ψελίζει fight με τον κόσμο τον αποθεώνει. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά ενός προέδρου ή υποψήφιου προέδρου από το 1987, όταν ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ πυροβόλησε κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον. Next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up you there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. So I'm not sure how long it was from beginning to end, but you know, in my mind it all happened really fast. Ένας θεατής σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. I heard the shots. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, he's been shot. So I made my way over. I said, I'm an emergency department physician. Let me help you. The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood and he had brain matter. Λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του και αφού εξετάστηκε στο νοσοκομείο της Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση, κατεβαίνοντας από το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Θέλω να ευχαριστήσω τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκρισή τους στους πυροβολισμούς στη Πενσιλβάνια. Με πυροβόλησαν μια σφαίρα που τρύπησε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσα έναν ήχο συρριγμού, πυροβολισμούς και αμέσως ένιωσα τη σφαίρα να σκίζει το δέρμα μου. Είχα πολλή αιμορραγία, οπότε συνειδητοποίησα τότε τι συνέβαινε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. 2 ώρες μετά το περιστατικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου καταδίκασε το περιστατικό, ενώ λίγη ώρα μετά μίλησαν και τηλεφωνικά. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. Την απόπειρα δολοφονίας του υποψήφιου Αμερικανού πρόεδρου καταδίκασαν ο Μπαράκ Ομπάμα και ηγέτες από όλο τον κόσμο. Η Ρωσία κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναλογιστεί τις ευθύνες της. Δικαστικές εξελίξεις αναμένονται όπως όλα δείχνουν στην υπόθεση της Νοβάρτης μετά την αίτηση του Αντώνη Σαμαρά και του Ανδρέα Λοβέρδου να βγουν οι κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, οι μάρτυρες μοιράστηκαν 26 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων και η Εκατερίνη Κελέση και ο Μάξιμος Σαράφης, οι οποίοι με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα, γεγονός που παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία, καθώς οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να έχουν ίδιο όφελος. Το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, σύμφωνα με το οποίο οι προστατευόμενοι μάρτυρες πληρώθηκαν από την Αμερικανική δικαιοσύνη για να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στο σκάνδαλο Νοβάρτης, προκαλεί τσουνάμι εξελίξεων και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση μιλάει για επιβεβαίωση της σκευωρίας που έστειλε στη δικαιοσύνη 10 πολιτικά πρόσωπα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι το σκάνδαλο Νομβάρτης ήταν μια ενορχιστρωμένη αλλά πολύ κακοστημένη σκευωρία που κατέρευσε με πάταγο με στόχο την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος κατήγγειλε ότι ο δικηγόρος Παύλος Σαράκης πήρε 30 εκατομμύρια ευρώ ως αμοιβή για τις νομικές του υπηρεσίες στην αποκάλυψη της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα, οι προστατευόμενοι μάρτυρες Σαράφης και Κελέση, οι οποίοι κατέθεσαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη για τις πρακτικές της εταιρείας, πήραν από 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι μάρτυρες όμως έχουν καταθέσει και στην ελληνική δικαιοσύνη και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται οι προστατευόμενοι μάρτυρες να έχουν ίδιον όφελος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητεί να βγουν οι κουκούλες. Το άρθρο του νόμου που θεσπίζει το μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος ρητός ορίζει ότι για να λάβει κάποιος αυτή την προστασία δεν μπορεί να αποβλέπει σε ίδιον όφελος. Η διάταξη ξεκάθαρη και δεν σηκώνει αμφισβήτηση, ούτε δικαστική κρίση. Είναι απολύτως δεσμευτική για τους εισαγγελείς. Υπάρχει ένα σκάνδαλο παγκόσμιο με την Νοβάρτης και έχει καταγγελθεί. Λοιπόν. Και στην Αμερική έχει επιβληθεί. Με δική σας παρέμβαση, με τρεις καταθέσεις μαρτύρων ανώνυμων μέχρι και σήμερα, ζήτημα. Για τους οποίους δεν μαθαίστηκε ποτέ μέχρι και σήμερα ότι έλαβαν χρηματικό ποσό και μάλιστα πολύ ψηλό, 26 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγους μήνες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας, επιτρέποντας τον εισαγγελέα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι παραμονής της προστασίας των μαρτύρων. Σε διαφορετική περίπτωση αυτή μπορεί να έρθει. Η σκευωρία Νοβάρτης έχει καταρρεύσει με πάταγο από καιρό. Η τελευταία πράξη που μένει είναι να αποκαλυφθούν τα ονόματα των κουκουλοφόρων που ψευδομαρτύρησαν. Και τότε εκείνοι να μιλήσουν, ώστε να μάθουμε ποιοι τους υπαγόρευσαν τα χυδαία ψέματα που κατέθεσαν, προκειμένου να κατηγορηθούν 10 αθώοι. Ήδη ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ανδρέας Λοβέρδος έχουν προσφύγει στον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας την άρση της προστασίας των κουκουλοφόρων μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να έχουν πια αυτό το πλεονέκτημα. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα αγνοούμενοι μετά το πλήγμα σε καταβλισμό στο Άλμα Ουάσι στο νότο της Λωρίδας της Γάζας με 90 νεκρούς που αποτελούσε ανθρωπιστική ζώνη σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξη τύπου δήλωσε πως δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι εξοντώθηκε ο ενορχιστρωτής της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτης της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιβ, τον οποίο και στόχευε η επίθεση. Ωστόσο, το Ισραήλ θα συνεχίσει για την επίτευξη των στόχων του πολέμου. Ο Μοχάμεντ Ντέιβ είναι καλά, ισχυρίζεται η Χαμάς. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες τις ειδήσεις της ημέρας μπορείτε να τις δείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.